Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος, τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα, και το Παναγίο και δαθώ και ζώπιο σου πνεύματι, νικαίοι και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολιτεύμαν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογησόν την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και των φυλάκων αυτοί από την καρδιά μου θερμά ευχαριστήρια καταρχάς και προς τον Δήμο που είναι επικεφαλής της όλης αυτής δραστηριότητας, ιδιαίτερος δε στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με πολλή αγάπη για σας διαθέτουν τις ώρες αυτές για να μπορέσουν να βρεθούν κοντά σας, να σας δώσουν γνώσεις που δεν θα μπορούσατε διαφορετικά να τις αποκτήσετε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν σήμερα άνθρωποι όπως αυτοί οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο, που να προσφέρουν την αγάπη τους για τον συνάνθρωπο. Ειλικρινά από την καρδιά μου εύχομαι ο Θεός να τους ευλογεί, να τους σκεπάζει, να τους αγιάζει, να τους δίνει δύναμη στην πορεία της ζωής τους. Αλλά και εσείς, παιδιά, πρέπει να εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία που σας δίνεται. Πρέπει πραγματικά να ανταποκριθείτε σε αυτήν τη θυσία αυτών των ανθρώπων, των εκπαιδευτικών, των καθηγητών. Διότι έτσι θα σας δοθεί δυνατότητα να προχωρήσετε μέσα στη ζωή. Θα σας δοθούν δυνατότητες διεξόδους. Εύχομαι να έχετε μια καλή χρονιά, ευλογημένη χρονιά, φωτισμένη, καρποφόρα, και στο τέλος να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Και οι καθηγητές για τη θυσία που κάνουν και τον κόπο, αλλά και εσείς για την επιτυχία σας. Καλή χρονιά. Κυρία Αντιπρόεδρε του Κοινωνικής Πολιτικής, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, στελέχη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικής Πολιτικής, κύριοι Διευθυντές του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου κύριε Ζάκα, στελέχη της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριε Διευθυντά, κύριε Σαμαράτε Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως, η παρουσία σας εδώ μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε για άλλη μία χρονιά, για τέταρτη χρονιά, αυτό το τεράστιο έργο, αυτό το τεράστιο κοινωνικό έργο, τα κοινωνικά φροντιστήρια. Να μεταφέρω τις ευχές για καλή σχολική χρονιά του Δημάρχου μας και του Δημοτικού Συμβουλίου, του Αλέξανδρου Πραγματικού. Θέλω να τονίσω ότι όλοι εμείς, όλοι αυτοί που προανέφερα αγωνιζόμαστε για εσάς, για τα παιδιά μας, να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση σε αυτό που ονομάζουμε εκπαίδευση. Ο αγώνας αυτός δικαιώθηκε τη χρονιά που μας πέρασε με ένα τεράστιο ποσοστό επιτυχίας στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ένα ποσοστό που αγγίζει το 77%. Και αυτό είναι η δική σας επιτυχία και το δασκάλου σας. Στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. 10 παιδιά από τα 26 μπήκαν στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 10 στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της επιλογής τους. Μια τεράστια ευγνωμοσύνη στους εθελοντές καθηγητές, οι οποίοι δεν υπολογίζουν ούτε κόπο, ούτε χρόνο και προσφέρουν την αγάπη σας, την αγάπη τους, σε εσάς, στα παιδιά μας. Πάνω από 40 εθελοντές καθηγητές, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι άνεργοι καθηγητές, πτυχιούχοι καθηγητές, για άλλη μια χρονιά προσφέρθηκαν να αναλωθούν σε εσάς, σε 220 και πλέον παιδιά, μαθητές του Δήμου Κορυφαίων. Να περάσω όμως και ένα μήνυμα. Όποιος μαθητής ή γονιός
θεωρεί ότι αυτή η κοινωνική δομή, το κοινωνικό φροντιστήριο, είναι ένα παιχνίδι, ένα χασομέρι, όλα για χαβαλές. Είναι βαθύτατα γελασμένος, αυταπατάται. Δεν μπορεί σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να υποβιβάζεται ένα έργο ζωής τόσο σπουδαίο. Καλή χρονιά. Με πολύ χαρά και πάλι για δεύτερη χρονιά είμαι εδώ φέτος μέσα από μια διαδικασία που διέκυσε τον προηγούμενο χρόνο. Μεγάλο σεβασμό από εμάς προς τους εκπαιδευτικούς σας, μεγάλη αγάπη και φροντίδα προς εσάς παιδιά, ένα μπράβο προς το Δήμο που για τέταρτη χρονιά στηρίζει τα κοινωνικά φροντιστήρια. Πολύ σοβαρός θεσμός, πραγματικά όπως είπε, ο κ. Σταματάκης, εξαιρετικός. Πολύ σοβαρός για να το παίρνουμε όλοι λιγάκι χαλαρά. Τα αποτελέσματα του 77% που πραγματικά είναι έτσι, στις αγωγές εξετάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων μέσα από αυτή τη διαδικασία, νομίζω τα λέει όλα. Έχουμε ό,τι καλό για φέτος, θα μας έχετε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε και μπορούμε πραγματικά μέσα από τις διαδικασίες που έχουμε να σας συνδράμουμε. Καλή αρχή, καλή χρονιά μέσα από την καρδιά μας. Από θέση αυτή, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλους όσους συμβάλλουν για τον θεσμό των κοινωνικών φροντιστηρίων. Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Νικόλαο, ο οποίος το άκουσμα ότι πρόκειται να κάνουμε αγιασμό, πρόσχημα ανταποκρίθηκε και είπε ναι, πότε θέλετε να τον κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές του πατέρα Νικόλαο. Ευχαριστούμε τον Δήμο για τις προσπάθειές του πραγματικά, γιατί αν δεν ήταν ο Δήμος να μας δώσει ένα σχολείο να κάνουμε τα φροντιστήρια, δεν μπορούσαμε. Αυτή τη στιγμή απέναντί μου βλέπω τον διευθυντή του πρώτου δημοτικού σχολείου, που πραγματικά συνέβαλε ο ίδιος ο κύριος Ζιάκας και δέχτηκε τον θεσμό, τον αγκάλιασε τον θεσμό από την πρώτη στιγμή και μας βοήθησε, μας έδωσε ολόκληρο το σχολείο. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε βαθιά υποχρεωμένοι στον διευθυντή του πρώτου δημοτικού σχολείου, τον κύριο Ζιάκα. Σε αυτό το σημείο θέλω να παρακαλέσω πολύ και να τονίσω προς τους μαθητές μας το εξής. Επειδή το σχολείο δεν είναι δικό μας, είναι του Δήμου. Είμαστε φιλοξενούμενοι επομένως εδώ. Απαιτούμε παρακαλώ πολύ τον σεβασμό όλων σας για το σχολείο. Το σχολείο πρέπει να το αγαπάμε. Ειδικά αυτό το σχολείο που μας φιλοξενεί πρέπει να το αγαπήσουμε περισσότερο από ότι αν ήμασταν κανονικοί μαθητές. Δηλαδή, δεν πρέπει να προξενούμε φθορές. Δεν πρέπει να προσεγγίσουμε βλάβες. Δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε οτιδήποτε που θα βλάψει το σχολείο. Άρα λοιπόν απαιτείται ο σεβασμός, ειδικά των μαθητών, προς όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ μέσα, είτε προς εμάς τους καθηγητές που σας διδάσκουμε, είτε και προς το προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου.